μιαν μη αποστήσεις το έλεος ο επιμόν, αλλά τεσσαθώνει θεσίες εν ειρήνη βέβησον την ζωή ημών. Τόσο βαθρική ότι αγιο πνεύμα τη μέγαρα όταν της κινδύνησε υπέρ μαχονικουμένη, ατροφόρετε την τροπούμενο στο σημαίο, κατήρε στην έπαρση, εν το σταδίο. Εσύ των θεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάρι μημάς των αγγέλων των ίνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, να περιδιαβεί την ιστορία μας.
Αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος για όλους μας. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά βλέπω σήμερα μια πολύ μεγάλη προπληκτή, πολυπληκτή συμμετοχή. Και βεβαίως πιστεύω ότι όχι μόνο σήμερα, αλλά και κάθε μέρα στο μέλλον θα αγκαλιάσουμε αυτό το εγχείρημα, γιατί αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του εαυτού μας, της ιστορίας μας, της ιστορίας αυτού του τόπου που όλοι είμαστε αγαπημένοι. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι ό,τι αντικείμενο μπορεί να διαθέτει κανείς ως κοιμήλιο θα μπορεί να το δει εδώ και με ασφάλεια και σιγουριά να βρίσκεται και να γίνεται κοινωνός και σε άλλους ανθρώπους τις ιστορίες του παρελθόντος. Μπορεί λοιπόν ο καθένας μας να φέρει και να δώσει το μουσείο είτε αντίγραφο είτε το πρωτότυπο. Σιγά σιγά λοιπόν πιστεύω ότι θα χτίσουμε μέσα σε αυτό το χώρο και θα δώσουμε τη διάσταση που πρέπει, δίνοντας ο καθένας από εμάς αυτό το κομμάτι που το συμβαίνει με την ιστορία αυτού του τόπου. Ό,τι κρίνει ο καθένας, λοιπόν, θα ήταν ευτύχημα για μας να βρίσκεται εδώ. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η διαδικασία, όπως ακούγεται σε όλες τις μοντέρνες, θα έλεγα, αίθουσες, παρότι ο χώρος είναι συγκεκριμένος, θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μια μουσική. Χωρίς να δώσουμε εμείς αυτή τη διάσταση ως Δήμος μερικό μας ένα ψηφίριο, αλλά σε αυτό το χώρο θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ένα ψυχή, καθώς θα στήσουμε τις υποδομές και θα μπορεί ο επισκέπτης να περάσει κάποιες ευχάριστες όλες εδώ στο ύφος που αρμόζει το χώρο, με τη μουσική που αρμόζει, συζητώντας, φιλοσοφώντας ή, εν πάση περιπτώσει, δημιουργώντας στο ανάλογο κλίμα και τις ανάλογες συζητήσεις. Αυτό που σίγουρο θεωρώ ότι είναι δεδομένο είναι η αγάπη σας, η αγάπη όλων για την αρχή πλέον ενός νέου δεδομένου στην ιστορία του τόπου. Ευχαριστώ πολύ. Στον κάτω όροφο η πρώτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στην αρχαία εποχή. Σχετικά θα μας ενημερώσει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Στρατής Παπαδόπουλος. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού καλωσορίζουμε και εμείς αυτή την προσπάθεια του Δήμου και προσωπικό όραμα του κ. Δημάρχου για την ίδρυση ενός μουσείου ιστορίας και τέχνης στην πόλη της Επισούπολης. Η εφορία αρχαιοτήτων μας συμμετείχε σε αυτήν πρόθυμα, σε αυτή την πρόσκληση του Δήμου, παρουσιάζοντας σε πρώτη φάση, γιατί πιστεύω ότι στην εργασία μας, όχι πιστεύω, είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί, μια φωτογραφική έκθεση σε δύο τομείς. Την ανασκαφή του λιθοχωρίου και την ανασκαφή της πιστήρου. Η ανασκαφική έρευνα στο λιθοχώρι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι έτοιμη να ανεχθεί μετά από μελέτη ένα μόνιμο στέγαστρο. Πολλοί από εσάς θα έχουν δει περνώντας από την γραμματεία του πρόχειρου στέγαστρου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εφόσον η μελέτη μπορέσει να ολοκληρωθεί, το έργο θα μπορούσε να ενταχθεί εύκολα σε ένα πρόγραμμα που θα προσφέρει την οικονομική βάση για την υλοποίηση ενός επισκέψιμου πλέον αρχαιολογικού χώρου εξαίρετου από πολλές πλευρές για την περιοχή. Στην αρχαία πίστη που βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό του Πολυβάρου, οι ανασκαφές που είχαν γίνει το 1970 διακόπηκαν για πολλούς χρόνους και μετά από 40 περίπου χρόνια, το 2012, ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Εκλογής Αρχαιοτήτων, αλλά με την αμέριστη μετατοπική συμπαράσταση του Δήμου από πολλές πλευρές. Εκεί μάλιστα η συνδρομή του Δήμου ήταν ακόμη καθοριστικότερη γιατί η μελέτη για την αξιοποίηση του χώρου έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Και εκεί με την ολοκλήρωση των διορθώσεων της μελέτης θα είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε σε αναλογικό ΕΣΠΑ και τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Πιστήρου, το σπουδαιότερο επιλόγω αρχαιολογικό χώρο αυτή τη στιγμή μέσα στα όρια του Δήμου Μέστρου. Και να έχουμε σε μικρό, ελπίζω, χρονικό διάστημα δύο εξαιρετικούς επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους
με μορατή όπως είπε από την λειτουργία της μόνας της, κοινωνική, οικονομική, γιατί πολλοί άνθρωποι από την προοχή θα εργαστούν στα έργα αυτά και βεβαίως τουριστική και γενικώς αξιοποιήσιμη κάτω από οποιαδήποτε ιδέα, ενεργητικό προγραμμάτων και ό,τι άλλο σκεφτούν. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι επειδή όλο αυτό το μήνα συνεργάστηκα με ανθρώπους του Δήμου, είμαι πεπισμένος ότι η προσπάθεια δεν θα σταματήσει στα σημερινά εγγένεια, ότι το μουσείο αυτό σε ένα δίμηνο, σε ένα εξάμηνο, σε ένα δίμηνο θα μας καταπτύξει και με νέες ιδέες. Οι εκθέσεις αυτές δεν θα είναι ακίνητες, θα αντικατασταθούν από άλλες, θα συμπληρωθούν με νέα ενδεχομένως ευρήματα και στοιχεία και θα είναι ένας ζωντανός οργανισμός όπως αξίζει στην πόλη και στους κατοίκους. Καλή επιτυχία. Είναι μια σύνθεση των κατοίκων της Χρυσούπολης, δοσμένη ιστορία και τέχνη. Η τρίτη αίθουσα, η οποία βρίσκεται και αυτή στον Κατόρθο, προορίζεται να φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις έργων τέχνης, με πρώτη την έκθεση του κυρίου Καρακίτσου. Μεταφερόμαστε τώρα στο Πάνω Όρθο, όπου στην πρώτη αίθουσα θα δείτε πίνακες από το αρχείο του κυρίου Ρουδομέτωπ και ανήκουν στην περίοδο 1912-1913. Τελειώνουμε με την αίθουσα που θα αναδεικνύει μέσω της τεχνολογίας τη σύγχρονη Χρυσούπολη. Πριν προχωρήσουμε στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, καλώ τον Δήμαρχο κ. Σάββα Μιχαηλίδη για να τιμήσει πρόσωπα και συλλόγους της περιοχής μας. Καλώ τον κ. Δουδομέτο για τη συγγραφική και ιστορική του δράση. Ευχαριστώ θερμότατα για την τιμητική διάκριση που μου γίνεται. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι να εκφράσω μάλλον τον ενθουσιασμό μου κυριολεκτικά, γιατί σήμερα γίνεται τα εγγένεια ενός πνευματικού κέντρου, του οποίου το βέβαιο προμηνύεται λαμπρό για την ευρύτερη περιοχή ενός μουσείου ιστορίας και τέχνης. Θα αποτελέσει ένα φάρο πνευματικής καλλιέργειας και ανόδου για τις επόμενες γενιές και για τους σημερινούς ανθρώπους. Εμείς θα σταθούμε αρρωγή πάνω σε αυτή την προσπάθεια και στον εμπλουτισμό του κέντρου αυτού, βοηθώντας και με την εμπειρία που έχουμε ασχολούμενοι με το αντικείμενο τόσα χρόνια, αλλά και με την πρακτική βοήθεια σε πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να έρθουμε αρρωγή. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και τις επόμενες φορές που θα έρθουμε να το δούμε να αναπτύσσεται και να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να προσφέρει για την άνοδο της πνευματικής ζωής του τόπου. Ευχαριστώ.
αλφαβητική σειρά τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελαδινού. Ευχαριστώ πολύ και εγώ την τιμή που μας κάνει ο Δήμος για την παράδειγμα αυτή. Ευχόμαστε τα συγχαρητήρια μας πάνω να δώσουμε στον Δήμαρχο για την πολύ καλή δουλειά που έκανε αυτό το μουσείο. Ευχαριστούμε πάλι και πάλι για την τιμή. Ο ένας τους, ίσως ο πρώτος της παιδιάς μου,
είναι ο Αλέξανδρος ο Μέγας. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Αλέξανδρος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα των Ελλήνων. Γι' αυτό ακριβώς η προσέγγιση του φαινομένου, της προσωπικότητας και των επιτευγμάτων του παιδός είναι επιβεβλημένη για κάθε Έλληνα. Ενώ την προσωπική προσέγγιση, αυτή που μένει στην ψυχή μετά από την πρώτη επαφή μαζί του, από την οικογένεια, το σχολείο, παλιότερα από το θέατρο Σιών, τον Καραγιώζη. Μετά από την οριμότερη μελέτη των ιστορικών πηγών, την ανάγνωση των χρονικών, την παρακολούθηση των θεατρικών και των νεότερων οπτικών δρόμων, το άκουσμα της μουσικής, αλλά και την ενατένιση των έργων τέχνης, που αυτός, η δράση του και τα μακεδονικά του όπλα ενέπνευσαν, όπως αυτή την υψηδενή Σάρισα, που ο Δήμος της Χρυσούπολης εγγενιάζει σήμερα, τιμώντας το ιερό δάσος του Νέστου από τα δέντρα του οποίου φτιάχτηκαν τότε τα ένδοξα αυτά όπλα των Μακεδόνων, τα ένδοξα όπλα των Ελλήνων. Εκτός κειμένου, να πω ότι εδώ έγιναν οι Σάρισες, από τα δέντρα του Κοντζαβαμάν, του μεγάλου δάσους του Νέστου, και είναι πραγματικά αξία συγχαρητήριων η ανάδειξη αυτού του γεγονότος με το συμβολικό έγγραμμα του Μακεδόνα που πολεμιστή με την Σάρισα από τον Δήμαρχο τον Σάββα Μιχαηλίδη, τον οποίο επίσης από βάθος της καρδιάς θέλω να του πω ότι μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι για την Χρυσούπολη. Για έναν επισκέπτη πια σε μένα που έρχομαι κάθε ένα ή δύο χρόνια, βλέπω αυτή την ανάδειξη και την άνοδο της πόλης μέσα από τα έργα του και συγχρόνω νιώθω και την περηφάνεια όταν βρίσκομαι στην Αθήνα να βλέπω ανταποκρίσεις στον αθηναϊκό τύπο και στις τηλεοπτικές εκπομπές των ιδιωτικών καναλιών για την Χρυσούπολη. Σάββα, ο Θεός μας έχει καλά να προσπαθείς και να αναδεικνύεις την πόλη, είναι πολύ σημαντικό το έργο σου. Σε αυτήν την προσπάθεια συνειδητοποίησα την έλλειψη ενός άμεσου ποιητικού λόγου σχετικού με την προσωπικότητα, την πορεία και την ατμόσφαιρα που αποπνέει το αστραπιαίο πέρασμα του Αλέξανδρου από την ελληνική ιστορία. Επιχείρησα να το καλύψω με τις όποιες ικανότητες διαθέτω σε αυτό το είδος του λόγου, με το πάθος μου για αυτόν και την υποχρέωσή μου να αφήσω κάτι στα παιδιά μου διαφορετικό από το διαμερές διαμέρισμα και τα κάποια ρευστά σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Το ποίημα που ακολουθεί είναι μέρος μιας ευρύτερης συλλογής στην οποία ερμηνεύονται ποιητικά και δύο άλλοι Αλέξανδροι της ελληνικής μου διαδρομής. Ο ένας τους είναι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, εθνεγέρδης και ανατροπέας μιας κατεστημένης στα ελληνικά εδάφη Οθωμανικής και όχι μόνο αυτοκρατορίας, και καταλήγης μιας επανάστασης οργανωμένης από μια νέα γενιά Ελλήνων της Διασποράς, την αγνοημένη από πολλούς σήμερα φιλική εταιρεία. Είναι και αυτός ένας Αλέξανδρος που λόγω καταγωγής ακουμπά, αγγίζει και συγκινεί τον λαό της Χρυσούπολης ως καταγόμενος από τα ύψαντα, τα υψηλά του ηρωικού ελληνικού όμιλου. Ο τελευταίος είναι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο κ. Αλέξανδρος, ο κοσμοκαλόγερος των Ελλήνων που πλανάται μελαγχολικά, μυστηριακά, ευλαβικά και ευαίσθητα στο τελευταίο μέρος της ποιητικής συλλογής με την αφιερωματική επωνυμία «Όνειρο στο κύμα». Με τίτλο «Το Ηρακλήτιο Παιδός η Βασιλή», ο Μέγας Αλέξανδρος διαγραφείται ως στρατηλάτης και ανατροπέας μιας διαρκώς απειλούσας στον ελληνισμό περσικής αυτοκρατορίας, ως πορθητής της Ασίας, ως δύναμη σε ελληνική ζώσα και ακμάζουσα πέραν του καλού και του κακού και ως υπαρκτή προσωποποίηση της αποφασιστικότητας και της τόλμης για περιπέτεια της φυλής μας. Εάν το εγχείρημά μου ήταν επιτυχές, επαφείεται στη δική σας κρίση. Παιδός η Βασιλίνη. Επισφαλής ο ποταμός, ούδι αβατός, η στρατηγή ψηφίριζα τη στρατηγή. Εσύ έκανες σήμα για επίθεση, διαβατέως είπες, περασμένος. Και στην Αθήνα έστειλες από την Ανατολή, επένους για τους Έλληνες που πάλεψαν μαζί, πλην την αγκαιρονία μου φυσικά, με αυτούς ήσουν ακόμη φορολογισμένος. Μπροστά στον χώρο του διοδεσμό, οι άρχοντες της πόλης είπαν άλυθος,
στριπνό υψώδιο, ο φερός σπαθί σου, είπες απότομα, λιμένος. Έφυγος, την πορεία σου εχάραξες, στα βάθη της Ασίας, υψιβρεμέτης, τερπικέραγνος, ηλεκτρισμένος. Χαίρε, παιδίος, παιδιώθεν φάνηκες, πες, κύρανος πεσέγων, αντριωμένος. Ρηξίνορ, κορυφαίαρος στο διάβα σου, στρατούς ρεμπανιφόρους στην Ισό και στα Γαυγάμιλα, μεσάρισες του νέστους άρρωσες, αγκαλιασμένος. Σούσα, Βαβέλ, Περσέπολη και Κβάτανα, κυκλώνας έπληξε, ανεμοστρόβιλος δαιμονισμένος. Ο Όξος, ο Ιδάσπης, οι Ελέφαντες, εμπόδια μάτια, ο Ειδός υποχωρεί μπροστά σου νικημένος. Στην έρημο της Γεδροσίας βαρύς ο κάμματος. Εσύ, χωρίς νερό, καλπάζεις διψασμένος. Για μάχη, για τιμή, ζωή και θάνατο. Αθάνατος εσύ, στεφανωμένος, αδάμαστος, αστραφερός, ανεμογέννητος, Αλέξανδρος, Ωμέγα, δοξασμένος. Μάλλον θα έλεγα αφηρισμένα ίσως δύο χρόνια μετά
μου απαντήσαν ότι κάποια στιγμή θα το χρησιμοποιήσουμε ή, εν πάση περιπτώσει, θα το χρειαστούμε. Ακόμα βρίσκεται στις αποθήκες του Δημοκρατίου. Σκέφτηκα ότι εμείς, με τις μικρές οικονομικές δυνάμεις κόσμου, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πράξη ανάδειξης αυτού του γεγονότος. Και επειδή μέχρι τότε η συνεργασία μας με τον εξάρτητο αρχαιολόγο και καθηγητή του Δημοκρατίου, τον κ. Παπαδόπουλο, δεν είχε ξεκινήσει, δεν είχαμε δει τι γίνεται στην πίστη, συνεργαστήκαμε με τον εξάρτητο γλύκο του κ. Σαργασίου, ο οποίος φιλοτέχνησε για μας από το 2008 μέχρι το 2009 που μας έκανε την παράδοση τον Σαρισοφόρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δοσμένο ακριβώς με το ρεαλισμό και όπως αναφέρεται στις αντίμενα, όπως ακριβώς ήταν. Αυτό έγινε για να αναστηθεί αυτό το άγγωμα στον χώρο των ελεγχών εθνικών, που μία μελέτη μας, όρημη, προσπαθώ σε κεντρικούς 900.000 ευρώ. Δεν γνωρίζαμε βέβαια ότι αυτός ο χώρος δεν ανοίξει στον Δήμο, αλλά ανοίξει στον Οργανισμό Ελεγχών Εθνικών. Και μετά από την οικονομική ύφεση και όλα αυτά που προκλούθησαν, ο Οργανισμός Ελεγχών Εθνικών ανοίγει πλέον στον ΟΕ, η περιουσία του ΟΕ, δυστυχώς, δεν είναι τόσο εύκολο να πάει κανείς σε θετική απάντηση για να προχωρήσει ένα επιχείρημα. Η ιδέα λοιπόν της δημιουργίας αυτού του μουσείου έλεγε άρρηκτα, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητα που θα δώσω σε αριστοφόρος που βρίσκεται εδώ και σε λίγο θα έχουμε τιμή να αποκαλύψουμε. Από το βήμα του λοιπόν αυτού θα ήθελα να ευχαριστήσω τα δημόνα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ, όλους εσάς, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Παπαδόπουλο που έδωσε μια νέα διάσταση με την επιστημονική του και την επιμονή του, την επιστημονική του γνώση και την επιμονή του για την πίστη. Η συνεργασία μας θα συνεχιστεί. Έχουμε πολλά ακόμη να αναδείξουμε, γιατί έχουμε ταυτότητα αρχαία και εμείς από τον τόπο. Και βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λίπη, τον κ. Σαργασίδη, που φιλοτέχνησε αυτό το άγαλμα και το οποίο θα αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους προσπάθησαν για να δημιουργήσουν αυτό το χώρο και βέβαιως τον προτέρων θα ευχαριστήσω όλους όσους στο μέλλον θα προσφέρουν αυτό που είπα προηγουμένως το δικό τους κομμάτι για να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο την τοπική μας ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Φόρος που θα δείχνει τα επαγγέλματα των ανδρών και το κόσμημα των γυναικών. Αυτά δεν έχουν έρθει ακόμη στη συνέχεια. Απέναντι, ναι, απέναντι είναι η έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλοί. Τα κλείνω. Και εδώ είναι κοσμήματα των αλόγων. Γιατί αυτό που βρήκαμε στο λιθοφόρο είναι ένα νεκροταφείο όπου έχουμε σκελετό και ανθρώπου και αλόγου. Είχαν κάνει μια ομιλία και είχαν
παρουσιάσετε ερωτήματα για αρχαιολόγια. Εδώ είναι η πίστη της προχής και αποκαλύπτεται. Και το πιο σημαντικό της μυστήριου είναι εδώ, Δήμαρχε. Πολύ χαρακτηριστική επιγραφή που βρέθηκε. Βρει Σωτήρη, το βλέπετε, και Βασιλή Φίλιππο. Είναι επιγραφή η οποία αναφέρεται στο Φίλιππο. Είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κατασκευαστή. Πάμε πάνω. Σύντομα που περιμένω για τις ανάγκες της δημοσιογραφίας, έτσι. Σε αυτή τη σάλα έχουμε έκθεση του Κοτσαπαναγιώτη, του ζωγράφου που μιλήσαμε προηγουμένως. Έχει ασχοληθεί και λέγεται με την Χρυσούπολη, με την παλιά Χρυσούπολη. Έχει καταπληκτικές αγιογραφίες. Ένα μέρος του έρχονται εδώ. Λουλούδι, θάλασσα, αγιογραφία και βασικά Χρυσούπολη. Και τον ευχαριστούμε φυσικά για το κάνει. Αν θέλετε παρουσιάσει βιβλίων, τι καρέκλες κατεβάσαμε κάτω για τις ανάγκες σημερινές. Υπάρχει βιντεοπροβολέα. Μπορούν να έρθουν μαθητές εδώ, να ενημερώνονται για ό,τι υπάρχει στις γύρω αίθουσες ή με σε βιντεοθήκη να βλέπουν το κειμενό που θα έχει επιλέξει για την περιοχή. Για την περιοχή. Για το δάσος. Βεβαίως. Και να γίνονται κάποιες ομιλίες, παρουσιάσεις ποιητών, παρουσιάσεις συγγραφέων που δεν θέλουν αίθουσες. Εδώ και πέρα είναι το Ρουδομέτο. Είναι του 12-13, δηλαδή φέτος έχουμε 100 χρόνια. Εμείς του 1902-13 είναι η αίθουσα η απέναντι και εδώ αυτή τη στιγμή θυμάμαι το 1913 με μάχες, με χάρτες που έχουμε πάρει από τον κύριο Ρουδομέτο. Και από εδώ είναι τη Σούπολη. Το ανέδειλο είναι τη Σούπολη. Η εικόνα του 36 της Ανάστασης από τον Άγιο Δημήτριο του πατέρα Τιμόθεο και συνεχώς το βελτιώνεται. Πάσα από παρέμβαση. Είναι αντογράφητο. Είναι τσεπέστα.